Εμείς αρνηθήκαμε τη μητέρα που μας γέννησε. Το σπίτι μας, το επάγγελμα μας, τα πτυχία μας, τις αξίες μας, την προσωπικότητά μας. Αυτό εξοριστήκαμε. Όλα τα πετάξαμε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Εορτάσαμε πάντα στους Αγίους, που αποκαλύπτεται ο θρίαμβος των επισχέσεων του Κυρίου μας, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι αν τον ακούσουμε, ως τις έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτού εξουσία τέκνα θεογενέστε. Ακριβώς σήμερα οι Άγιοι Πάντες απέδειξαν ότι ήσαν εκείνοι οι οποίοι επίστρεψαν απολύτως στο Θείο θέλημα, το εφήρμοσαν με όλη τους την δύναμη και επέτυχαν τις επαγγελίες. Επέτυχαν το πλήρωμα του αγιασμού. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Βλέπετε, επέτυχαν τον αγιασμό, έφτασαν το κατοικώνα και ομοίωση, ερεδίθησαν την θεοειδία και θεωρούνται πλέον ιοί του Θεού. Και τώρα έχουμε μεγάλη παρησία, πέρα από τον Χριστό μας, τον Πατέρα μας, τον Πνευματικό και τον Σωτήρα μας. Έχουμε και τους αδελφούς μας, τους θεοποιηθέντας, οι οποίοι με την ίδια παρησία πρεδεύουσαν για μας. Είναι μεγάλη παρηγοριά για μας. Αλλά όμως είναι και στην απροσεξία μας ένας έλεγχος. Μήπως αυτοί δεν συνάντησαν δυσκολίες στη ζωή τους και όμως δεν υπελόγησαν, αλλά κράτησαν την ακρίβεια της στηρίσεως των εντολών. Παρόλες τις δυσκολίες και τις αντιξιότητες και τους πολέμους, και παρέμειναν πιστοί, όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα θεογενές. Τον έλαβουν. Τι σημαίνει τον έλαβουν? Ασχολήθηκαν με λεπτομέρεια και έμαθαν όλον το νόημα της επικοινωνίας του μαζί μας, όλον το νόημα της προς αυτόν αγάπης και υποταγής, και έτσι τους έδωσε την ευλογία, το πλήρωμα της υιοθεσίας, και με αγχιστία πλέον και συγγένεια είμεθα δηλαδή ενωμένοι με την Θεία Οντότητα, έδωκεν αυτής η εξουσία τέκνα θεούγενες. Τώρα όμως να μου επιτρέψετε να πω κάτι παραδειγματικό. Είναι βέβαια και η αποκάλυψη της ευτελίας μου, αλλά είναι επειδή είναι τόσο ζωντανό, ήθελα να ακουστεί, γιατί θέλω ειδικά στην αδελφότητα να προσέξουν, γιατί μιλήσαμε για τους Αγίους. Βαδίζουμε και εμείς σε αυτόν τον δρόμο. Οι βάσεις του προγράμματος μας, όπως είπα, είναι η υπακοή και βέβαια ο προγραμματισμός. Βλέπετε στην κατασκευή, όταν κατασκεύασε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύαν, τους έβαλε στον τόπο που τους ετοίμασε, εργάζεστε και φυλάσσε. Βλέπετε πρόγραμμα. Άρα το πρόγραμμα είναι απαραίτητο
στα στοιχεία τα αιτιολογικά, τα αιτιατά. Δεν μπορεί τίποτα να υπάρξει με αυτού αν από τη συνεργία του Θεού. Και αυτό για να το πετύχουμε πρέπει ακριβώς να κρατούμε το πρόγραμμα. Τώρα κατευθείαν θα σας πω με λίγα λόγια ένα πρακτικό που συνέβηκε. Πριν 3-4 έχω εφαρμόσει και εγώ με την ευτέλεια μου εκεί ένα μικρό προγραμματάκι. Επειδή είμαι και γεμάτος αρρώσιες και παίρνω 6-7 χάπια την ημέρα. Τις πρωινές ώρες, 7:30-8 παίρνω το γεύμα μου, ότι μου δίνει το μοναστήρι από αυτό. Και έτσι παίρνω τα φάρμακα μου ύστερα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Το βράδυ συνήθισα και δεν τρώω τίποτε. Σπάνια αν πάρω κανένα φρουτάκι, αλλά προσέχω. Προχθές παραβίασα το πρόγραμμα. Λοιπόν, το βράδυ, ενώ είναι το πρόγραμμά μου, όπως πάντοτε σας είπα, δεν κάνω γεύμα το βράδυ. Είχε κεράσια εκεί που μας έφερε κανείς. Έβαλε ο λογισμός να φάω κεράσια, επειδή είναι φρούτα. Και έφαγα λίγα κεράσια. Μετά είχε ένα όμορφο αρπανάκι πάνω στη τράπεζα. Τρίφερο, μου άρεσε και επειδή μου άρεσε το έφαγα και αυτό. Και μόλις τελείωσα, άρχισε μέσα μου μια ανησυχία. Ξεκίνησα να κάνω την προσευχή μου. Για μια περίοδος που τουλάχιστον το λιγότερο πρέπει μια μισή ώρα να κάνω με προσοχή την προσευχή μου για να προχωρήσω στο παρακεί. Σας υπόσχομαι και σας ομολογώ, αυτή τη μια μισή ώρα με εγκατέλειψε τελείως η χάρη του Θεού. Πόνεσα, έκλαψα, εκράβγασα, εβοήθησα, επίεσα το Χριστό μας τίποτε. Παράγαθε, έκαμα λάθος. Συγγνώμη, παραβίασα το πρόγραμμά μου. Μετανοώ, δεν είσαι ο Θεός των μετανοούντων. Αφού εσύ δεν έγκρινες. Δεν μπορέσα να τον πείσω. Υπέφερα τον σκληρό κανόνα μια μισή ώρα. Έκλεισε ο νους μου τελείως. Δεν αισθανόμουν αν είμαι άνθρωπος και αν είμαι λογικός. Και πλήρωσα τον κανόνα αυτό, γιατί ακριβώς παρεβίασα εν γνώση μου το πρόγραμμα. Η παραβίαση του προγράμματος, τι είναι αδελφοί μου? Η παραβίαση του προγράμματος ξυπνάει την κατάρα του συναισθήματος. Όταν ξυπνήσει το συνέστημα, τότε πού είναι η ακεραιότηση της προσωπικότητος που πρέπει να αγαπήσει έξω ολοκληρώνει τον Θεό? Εδώ είναι το πρώτο και κύριο καθήκον. Γενικά σε όλα τα λογικά όντα, ειδικά όπως σε εμά. Σπεπτοκώντας κάτι παραπάνω. Οφείλουμε λοιπόν να αγαπήσουμε τον Θεό εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ισχύος και εξ όλης διανοίας. Διότι αυτός πρώτος μας αγάπησε. Άρα λοιπόν το απόλυτο καθήκον των λογικών των είναι η αγάπη προς τον Θεό. Για να επανέλθουν πάλι στην βάση που κατασκευάσαν. Όταν όμως η κατάρα του συναισθήματος ξυπνήσει, συνέστημα δεν υπήρχε ποτέ πατέρας. Το συνέστημα είναι γέννημα της πτώσεως. Είναι προϊόν του θανάτου. Λοιπόν, όταν ξυπνήσει το συνέστημα, αρχίσει να διασπάται ο νους, να καταμερίζεται και ξεκινάει η ιδιοτέλεια, η αυταρέσκεια και η φιλαρέσκεια. Όταν η Θεία Χάρις υποχωρεί. Ο έχοντας αντωνάς μου και τυρών αυτάς, εκείνος εστιανό αγαπώ με. Ο μη αγαπώ με ούτε ρε τους λόγους μου. Εκεί που φύτρωσε η κατάρα του συναισθήματος, πώς θα κρατηθεί η ακρίβεια της στηρίσεως των αντωνών, αφού ο νους έχει διασπαστεί και επικρατεί η αυταρέσκεια και η φιλαρέσκεια. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, προσέξετε πολύ. Το πρόγραμμα είναι απαραίτητο. Εάν τα επίγεια, λέει,
η πονεμήν και ού βαστάζεται, πώς θα σας πω τα επουράνια. Εγώ ένα πρόχειρο πράγμα εδώ που αποδεικνύουμε την υποταγή μας και την υπακοή μας στον Χριστό μας, δεν το κρατούμε. Πώς θα μας χαρίσει τη βασιλεία του την αιώνα, την αχιστία, τη συγγένεια του, ούτως ώστε να γίνουμε και εμείς ιοί του Θεού. Αυτό είναι το νόημα. Ξεκινώντας από την υπακοή που το νεκρώνεται το θέλημα του ανθρώπου τελείως, τότε δύναται ο νους να αμυνθεί στις προφάσεις, κατάλαβες, της παραβιάσεως του προγράμματος, διότι τα πάντα τα κάνει το θέλημα. Μα ο υποτακτικός δεν έχει θέλημα. Είναι, θεωρείται νεκρός επί της γης. Όταν λοιπόν το θέλημα καταργηθεί τελείως, τότε ο νους μένει ελεύθερος. Οι προσβολές θα κινηθούν. Και στους δύο τομείς ο άνθρωπος είναι διπλούς. Και σωματικά και πνευματικά, ψυχικά. Όλα τούτα λοιπόν μετά την πτώση. Αν και ο Χριστός μας χάρισε την ενοχή μας, τη συγχώρησε, την πλήρωσε με το αίμα του και μας έδωσε για τις Πεντηκοστής την χάρη του Παναγίου Πνεύματος κατ' ενέργεια, που μπορεί και μας ανεβάζει εις τη θέση, κατάλαβες, του προορισμού μας, του αγιασμού και της θεώσεως. Όταν όμως επικρατεί το θέλημα και δεν πολεμήσει ο άνθρωπος και εισέρθει το θέμα του θέληματος μέσα, τότε είναι πολύ δύσκολο. Διότι η δύναμη της προκοπής μας είναι η Θεία Χάρις. Δεν είναι σε ανθρώπινες κινήσεις. Δεν είναι τούμπες που κάνουμε και δεν είναι ψαλμουδίες και κινήσεις και αυτά. Και αυτά είναι απαραίτητα φυσικά. Αλλά δεν είναι τίποτε τούτα. Εκείνος που θα καταργήσει τον παλαιόν άνθρωπο και θα κτίσει τον κενόν, εκείνος που θα ξεριζώσει τη διαστροφή και θα γεννήσει τον αγιασμό, είναι η Θεία Χάριση, είναι το προϊόν της Πεντηκοστής. Λοιπόν, η Πεντηκοστή συνεχίζει, είναι πάντοτε μαζί μας, δεν έχει σταματήσει. Η Πεντηκοστή ακριβώς είναι η ευλογία που μας ένωσε ο Θεός πρακτικά, ότι μένει κατ' ενέργεια μαζί μας για να μας ανεβάσει όπως τους Αποστόλους εις το ύψος της αιότητος και της θεώσεως. Λοιπόν, η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος Εκκλησία, με τα μυστήριά της ακριβώς είναι η Πεντηκοστή. Λοιπόν, όποιος είναι προσεκτικός, ακριβής στην τήρηση των εντολών ή ακριβή μετάνοια θεραπεύει το λάθος, αυτός μετέχει, δικαιούται να προκαλέσει την ενέργεια της Πεντηκοστής. Αλλά πρέπει να λείψει το θέλημα. Λοιπόν, γελάτε η περιέργεια. Η περιέργεια είναι η κατάρα που ξυπνάει το συναίσθημα. Τι χρειάζεται η περιέργεια σε εμάς, ειδικά στους χριστιανούς γενικά, αλλά σε εμάς τους μοναχούς μετά την αποταγή μας? Τι μας κάνει η περιέργεια? Η περιέργεια θα ξυπνήσει μέσα μας την έρευνα των δικών μας σκέψεων και αποφάσεων. Μα είναι αυτά που μας έσωσαν. Είναι αυτά που μας κατέστρεψαν. Τώρα λοιπόν η περιέργεια είναι φοβερό κακό. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Παρατηρώ με τα λύπης μου πολλάκης μεγάλη απροσεξία. Χωρίς λόγο, ξεχνώντας τον προορισμό μας, είμαι θα έτοιμη, α, τι λέει αυτός, τι είπε εκείνος, τι μας είπε εκείνος, άκουσες εσύ, πες με τι λένε αυτοί. Ολεθριότερο πράγμα από αυτό δεν υπάρχει. Πώς μπορεί αυτός ο νους να μαζευτεί τώρα ελεύθερος, να αισθανθεί την οδύνη της ενοχής του και με δάκρυα και πόνον να παρακαλέσει τον Θεό, να τον πλησιάσει, να τον δεχθεί η ενέργεια της Πεντηκοστής? Αυτό δυστυχώς γίνεται και το λέω μετά πολλού πόνου και πικρίας. Τι χρειάζεται? Μα
χωρίς να σε ρωτήσει κανείς. Μας επισκέπτονται αδελφοί μας κοινωνικοί. Βέβαια, ευλαβείς ανθρώποι έρχονται εδώ να επισκεφθούν τον τόπο εδώ, τον χώρο της μετανοίας, να δουν ανθρώπους που εργάζονται τη μετάνοια, να πάρουν παραδειγματισμούς και ξέρω εγώ. Χρειάζεται πολύ προσοχή από μέρους μας. Διότι οι αδελφοί μας οι κοινωνικοί έχουν πάνω τους όρους των κοινωνισμών αυτών που εμείς αρνηθήκαμε. Εμείς αρνηθήκαμε τη μητέρα που μας γέννησε, το σπίτι μας, το επάγγελμα μας, τα πτυχία μας, τις αξίες μας, την προσωπικότητά μας. Αυτό εξοριστήκαμε. Όλα τα πετάξαμε γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Όπως εκείνος είδες, έγινε υπήκος μέχρι θανάτου. Ενώ δεν του χρειαζόταν. Όμως για να μας απειδείξει την σημασία της εξαρτήσεως. Λοιπόν, εάν τυχόν ένας ευσεβής από τους προσκυνητάς με ταπείνωση ερωτήσει κάποιο πνευματικό γέροντα, όχι τους δοκίμους, οι δοκίμοι να μην δέχονται ποτέ. Ποτέ. Ερωτήσει τους μεγαλύτερους γέροντας και πει γέροντα, ξέρεις, έχω έναν πειρασμό, έχω μια απορία. Με ταπείνωση την ακούει αυτή την απορία και αν είναι απλό πράγμα, του δίνει μια συμβουλή ή το στέλνει κατευθείαν στην πνευματική ηγεσία της Μονής. Όταν όμως όλη την ημέρα μοναχοί συνέχεια μιλούν με τους κοινωνικούς, τι έκαμες, πώς δεν είσαι, τι κάνεις, είσαι πατρεμένος, πόσα παιδιά έχεις, τι επάγγελμα έχεις, πού κάνεις, είναι δυνατόν αυτός ο νους να μπορέσει να κάνει προσευχή? Ακόμα ένα παράδειγμα πρακτικό. Μια μέρα οι πατέρες εδώ μας έφεραν μια χούφτα βραπουλάκια, ψαράκια. Να τα μαγειρέψουμε, να τα φάμε. Τα είχαμε βάλει κάπου εκεί στο ψυγείο και είχα σκέψη ότι αύριο να πούμε να τα ψήσουμε, να τα φάμε. Πώς να τα ψήσουμε, να για σκεφτόμουν τώρα. Άρα για να τα κάνω βραστά, άρα για να τα τηγανίσω, άρα για να τα ψήσω. Λοιπόν, τράβηξα τον εαυτό μου και λέω καλά, σώπα, και το πρωί θα τα δούμε. Ξέρετε τι πάλι έγινε, γιατί έκαμε αυτή τη συγκατάθεση. Τι αγώνα έκαμα να κρατήσω, να διασώσω την προσευχή μου, χωρίς να με διακόψει. Τι θα γίνουν τα ψαράκια αύριο. Προσέξτε τα, τα λέω για αργολογία. Είναι, σας τα λέμε, ως παθόντες, βέβαια μας έχουν τα πει οι πατέρες, σε έκταση, αλλά σας λέω και γεγονότα, τώρα γεγονότα που τα πάσχομαι, που τα πάθαμε, ούτως ώστε να γίνει μεγαλύτερη διαπίστωση. Ότι άρα δεν ήταν το καιρό εκείνο που είπαν οι πατέρες, είναι και τώρα ο ίδιος ο διάβολος, τώρα ο ίδιος είναι. Και η διαστροφή που έχουμε πάθει, εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά εκνεότητος ημών. Λοιπόν, τα πάθη είναι μέσα και πολεμούν. Ο διάβολος, ο οποίος είναι το αιώνιο κακό της απολίας και ένα μόνο έχει σκοπό, την απώλεια του ανθρώπου και τη συντριβή της φύσεως, με τόση λύση αν πολεμάει. Αυτός πολεμάει στον εξωτερικό τομέα, γιατί είπαμε θα διπλεί και σώμα και ψυχή. Στον εξωτερικό τομέα σιγά σιγά τα αποφεύγουμε. Γιατί με την αποταγή δεν έχουμε τίποτε. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτε. Γιατί η γεωλογική μας υπόσταση παίρνουμε ετοιμασία από το μοναστήρι. Και δεν μας νοιάζει. Στο ψυχικό όμως τομέα υπάρχουν μέσα στις σκέψεις όλες οι εικόνες του παρελθόντος. Και όταν σας λέγω ενθυμούμε σκηνή ζωντανή όταν ήμουν 1,5 ετών μωρό, τι να θυμούμε τόσο πριν 82 χρόνια. Σκεψείτε λοιπόν πως μένουν οι μνήμες και οι σκέψεις τις οποίες να κατέβει ο διάβολος μέσω αυτού του τρόπου να μας αποδείξει αρνητάς ή ομολογητάς. Όλο το νόημα μας εντάφτα της εξορίας που μας παρέχει ο Θεός ακόμα εδώ να υπάρχουμε
είναι ακριβώς η επαναφορά της ομολογίας. Διότι δια της αρνήσεως επάθαμε την πτώση. Και τώρα δια της ομολογίας επανερχόμεθα. Ο τρόπος της ομολογίας τώρα θα γίνει με αυτόν τον τρόπο, τον πόλεμο, με αυτήν τη μάχη. Ο διάβολος κινεί μέσα μας τις σκέψεις του παρελθόντος, της διαφθοράς, της διαστροφής, της παλιάτροπιάς, τα φέρνει μέσα μας. Προκαλεί μέσα μας, στην αρχή έρχεται η εικόνα που λέγεται προσβολή. Πέφτει η εικόνα στην οθόνη της φαντασίας, του νου. Παρακινεί, α τι ωραίο ποντούτο, γιατί το αρνήθηκες, έκαμες καλά εσύ που είσαι εδώ, μήπως το άλλο μοναστήρι θα ήταν καλύτερα. Μα εκείνος άραγε είπαν καλά, ξεκινάει σκέψεις. Ο μοναχός όμως ο οποίος είναι ακριβώς ο σκοπός του αυτός, η τήρηση του νοός, τότε με την προσβολή αρπάζει τη σκέψη. Γιατί, τι γυρεύεις εδώ, εγώ είμαι μοναχός, η μέταρωσή του είναι υπεναντίον. Γι' αυτό, για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε το τόνο, πρέπει να υπάρχει η εκκοπή του θελήματος και η συνέχεια της προσευχής, ούτως ώστε να παραμείνει μαζί μας ως ενδυμούσα η Θεία Χάρης, να μας βοηθήσει αυτή, διότι χωρίς εμού δύναστε ποιον ουδέν, μας το λέει καθαρά ο Κυριός μας. Και μας το απόδειξαν πρακτικά όλοι οι Άγιοι, τους οποίους διαβάζουμε το βίο τους. Επομένως χρειάζεται πολύ προσοχή. Όταν στο νου συμβαίνει κρούσεις που είναι έννοια του παραλόγου, αμέσως ο μοναχός να στέκεται όρθιος. Αλτ. Είπα για πίσω μου συντανά. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτό. Εγώ είμαι κανόγυρος. Εγώ δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Για μένα δεν υπάρχει τίποτε. Και όντως δεν υπάρχει. Εγώ εφόσον η φθορά, η οποία και ήδη αναμένει η φθορά, συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νύν, περιμένουσε η φθορά πότε θα κατέβει ο ανακαινιστής και ο αναπαστής να την αφανίσει. Άρα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτε. Εκείνο που υπάρχει είναι μόνο ο Θεός. Ως αυτούσιος αυτοζωία και αθανασία είναι μόνο ο Θεός, ο οποίος καταδέχθη να είναι πατέρας μας. Τώρα ο σκοπός μας είναι να πάμε στον πατέρα μας και να πάρουμε την υιοθεσία οντολογικά, αχιστιακά. Πώς όμως θα το πετύχουμε εάν μέσα μας λειτουργεί το παράλογο? Διότι κοιτάξτε, το συναίσθημα, όπως είπα και στην αρχή, είναι εκείνο που να κατέβει, να μας αποπλανήσει, να γυρίσουμε τον νόμο κάπου αλλού. Λοιπόν, γι' αυτό μέναμε εμείς προσεκτικοί να αποφύγουμε το συναίσθημα, διότι δεν μας ενδιαφέρει τίποτε. Εάν υπάρχει εκκοπή του θελήματος και υπακοή, και αν υπάρχει συνέχεια της προσευχής, επίμονα, τότε δεν μπορεί ο διάβολος να κάνει τίποτα. Γιατί η συνεχής επίκλησης του Χριστού μας όταν είναι παρόν, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διάβολος. Και αν έρθει ψηλά σε υπόμνηση, δεν μπορεί να παραμείνει. Διότι εμείς φωνάζουμε αμέσως τον πατέρα μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, τον δυνάμεων, ελευθέρωσε με από αυτό. Βοήθησε με, τράβα με, ανέλκυσε με, φώτισε με, σώσα με. Εσύ με τράβηξες εδώ. Εσύ με οδήγησες. Δεν σε ήξερα εγώ. Και μας το είπε. Ουχ εμείς με εξελέξαστε. Εγώ εξέλεξα απένει μας. Γυρίζομαι πίσω με την προσευχή και του ενθυμίζομαι όλα τούτα. Και τότε δεν βρισκεί ο διάβολος τόπο να τρυπώσει μες στο νου και να γεννάει το παράλογο και τη διαστροφή. Αυτός σε εμάς τους μοναχούς είναι το κεντρικό μας επάγγελμα. Το κεντρικό μας καθήκον, αλλά γενικά για όλους τους πιστούς, διότι οφείλουμε όλοι μας, εφόσον είμαστε χριστιανοί και εφόσον θα πεθάνουμε. το θετικότερο πράγμα που μας ακολουθεί είναι ο θάνατος. Ο θάνατος είναι το απόλυτα βεβαιότερο. Όλα τα άλλα είναι εάν και μήπως. Ο θάνατος είναι η βεβαιότηση. Ναι, αλλά δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Θα πεθάνουμε προσωρινά. Θα αφήσουμε το πύρινο αυτό σώμα εδώ στο χώμα που κατασκευάστηκε. Σε λίγο να το πάρουμε και
καινούριων άφθαρτων, να σταθούμε στο δικαστήριο, να αποδείξουμε σαν λογικά όντα που διαθέσαμε τις σκέψεις και τη ζωή μας. Ο Παύλος λέει, μη μητέβω γίνεστε καθώς καγό Χριστού. Ο Υιός του Θεού του ζώντος και έπερινε Θεός και προσαρτικά κατασκεύασε το σύμπαν και το διοικεί εις το θέμα της δικής μας αναμορφώσεως και θεραπείας. Δεν ομίλησε προσακτικά. Φόρεσε τη δική μας φύση, έζησε μαζί μας, εφήρμοσε τον τρόπο της μετανοίας και της υποταγής στο Θείο θέλημα. Και έτσι άρα λοιπόν είναι απόλυτο καθήκον αυτό. Δεν δικαιούται κανείς. Λοιπόν, κάθε άνθρωπος αφού θα πεθάνει και θα περάσει στο λογιστήριο, ο άνθρωπος ως λογικό νόν και κατοικώνα και ομοίωση, δεν δικαιούται να είναι διαφθαρμένος. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι αυθεντία κυριότης. Το πρόσωπο τη διασπάει το ήθος. Άρα για να σταθεί το πρόσωπο ακέραια πρέπει να κρατάει απαραχάραχτα το ήθος. Το ήθος ακριβώς η περιέργεια και ο μετεωρισμός όπου γεννάται η φιλανέσκεια και η αυταρχία. Τότε το ήθος πέφτει και συντρίβεται η προσωπικότηση. Και φαίνεται με ο άνθρωπος σαν σχήμα ότι φοράει ανθρωπίνη οντότητα, αλλά εις το είναι του δεν είναι. Παρασυνευλήθη τη σκλήρεση της ανοήτης εφόσον είναι υποκείμενος εις τα πάθη στην έννοια του παραλόγου. Η έννοια του παραλόγου, η έννοια της διαστροφής είναι η συνεχή μας μάχη για να αποδείξουμε τώρα στον Θεό μας ότι επί τον αρνηθήκαμε και δεν κάναμε το θέλημά του, τώρα που το μάθαμε, αν και μας πολεμούν, αυτά δεν υποτασσούν. Τα αρνούμεθα. Και αν γελαστούμε κάπου, ζητούμε συγγνώμη, μεταπείνωση και αμέσως μας συγχωράει. Αυτός είναι ο τρόπος που πέτυχα οι Άγιοι που γιορτάζουμε σήμερα. Ποιος μπορεί τώρα να προφασιστεί ότι δεν μπορεί, όταν εδώ δισεκατομμύρια κυρώων όχι μόνο εφήρμοσαν την φαινομενική μετάνοια αλλά απέκτησαν την κάθαρση και τον φωτισμό, την θεοειδία και την θέωση και έγιναν αρχιστιακά ιοί του Θεού. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας προσοχή μακριά από την περιέργεια. Η περιέργεια ξυπνά την κατάρα του συναισθήματος. Όταν ξυπνήσει το συνέστημα διασπάει το ήθος. Οπότε πέφτει η προσωπικότηση. Λοιπόν, προσέχετε αδελφοί μου, γιατί να, ο θάνατος είναι δίπλα. Και ειδικά σήμερα που βλέπαμε τα πράγματα ότι έχουν διαστραφεί ολοκληρωτικά, έχουμε μια αίσθηση της αποκαλύψεως του Θεού ότι χρόνος σου και έστε. Και άρα πολύ σύντομα θα έχουμε πολύ σκληρές δοκιμασίες που οπότε δεν ξέρω αν η ζωή μας αν θα παραταθεί και θα έρθει συντομότερα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτσι περισσότερο προσεκτικότεροι σήμερα παρά χθες και από χθες και από τις άλλες περιόδους. Πλήθυνε η αμαρτία. Δεν ανέχεται πλέον ο Θεός. Διότι ο Θεός κατασκεύασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και ομοίωση. Αντίτυπον του προτύπου. Πού είναι ο σημερινός άνθρωπος? Πού είναι η προσωπικότητα? Πώς μπορεί να ελεγχθεί ένας άνθρωπος όταν έχει πρόσωπο? Όταν είναι παλιάνθρωπος? Όταν είναι ανήθικος? Όταν είναι γκλέφτης? Όταν είναι ψεύτης? Όταν είναι πονηρός? Όταν είναι συκοφάντης? Όταν είναι κακούργος? Πώς μπορεί να τον πεις αυτόν ότι είναι άνθρωπος, ότι έχει πρόσωπο? Πώς λοιπόν αυτός θα ενωθεί με τον Θεό? Γι' αυτό η παράταση μας εδώ αδελφοί μου σε αυτήν την εξορία που είμαι θα έχει αυτόν τον σκοπό.
ανακαλέσουμε το νου μας και τις σκέψεις μας στην θέση του προγράμματος και του προορισμού μας, να αγωνιστούμε κατά του παραλόγου και της διαστροφής, να δείξουμε την ομολογία μας στο Θεό ότι Κύριε μου, τότε σε αρνηθήκαμε, τώρα όμως με τις εντολές σου προσπαθούμε να φυλάξουμε το θέλημά σου και έτσι να πετύχουμε τη σωτηρία μας. Αμήν.